σκεφτεί κανένας από εσάς τον. Είχατε πάει, κύριε Χριστίδη. Ναι, ναι. Λέγαμε, κύριε Χριστίδη. Ενόψει των εορτών και με τον πρώην και ο πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Αλλά ναι, ναι, είχε βρεθεί και ο κύριο Αντουλάκη. Μα βραβεύτηκε και από την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ότι μία ιστορία αυτή, μία ιστορία τη Κιβωτού του κόσμου, μιλάμε για περιπτώσει που ήταν όχι απλώ υπεράνω πάση υποψία, αλλά ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που περιμέναμε να ακούσουμε ότι μπορεί να έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Κυρία Αναστασοπούλου, όταν πηγαίνουμε σε τέτοιου είδου εκδηλώσει, πηγαίνουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώνε εκεί, ζεσταίνονται εκεί, άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούνται και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και το συμβολισμό και την ουσία. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο έχει ανακαλύψει η δικαιοσύνη, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Ξέρετε όμως, κύριε Πλευρή, ότι τώρα ο πολίτης, ο οποίος προσέφερε από το υστέρημά του, είτε από το περίσσευμα το μεγάλο που είχε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Κλονίζει η εμπιστοσύνη του και το θέμα της αλληλεγγύης, αν και είναι θέμα κρατικής μέρημνας, η στήριξη αυτών των ανθρώπων, πάει περίπατο. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το άλλο, σου λέει άντερε, πίσω από αυτούς μπορεί να είναι απαταιώνες όλοι. Προσέξτε, γι' αυτό λοιπόν κατά τη δική μου εκτίμηση πρέπει πρώτα απ' όλα να αποσυνδέουμε τα γεγονότα. Πάντοτε πρέπει να βλέπει ο καθένας το κοινωνικό έργο που γίνεται και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν θέματα ατασταλιών να ελέγχονται. Αλλά αυτό δεν μειώνει ότι υπάρχει και ένα κοινωνικό έργο. Και δεύτερον, και πολύ σωστά το λέτε, ότι επειδή κατά βάση το κράτος είναι που πρέπει να λύνει όλα αυτά τα προβλήματα και ο εθελοντισμός έρχεται επικουρικά, θα πρέπει αντίστοιχα και σε όλο αυτό το επίπεδο να μπορεί να υπάρχει πάντοτε ο καλύτερος δυνατός έλεγχος στο πλαίσιο ότι υπάρχει η νομιμότητα. Όμως μην υποτιμούμε συνολικά το κοινωνικό έργο. Είπατε κάτι σωστό, κύριε Παπαδάκη. Μην την πληρώσουν δηλαδή οι άνθρωποι που περιμένουν σήμερα να φάνε επειδή τελικά αν γίναν κάποια πράγματα. Δεν λειτουργεί. Πάντως πρέπει να καλύπτεται θέμα, αυτό το κοινό, κύριε Πλεύρη, το κοινωνικό και έργο. Το αν άργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ψάξουν για να βρουν ό,τι βρήκαν, εν πάση περιπτώσει, και θα δουν που θα καταλήξει αυτή η ιστορία στη συγκεκριμένη δομή. Γιατί δεν είναι εκεί μόνοι, υπάρχουν και άλλες δομές. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα μιλάμε για θέμα αυτό που ελέγχεται είναι τυχόν οικονομικών ατασταλιών. Οπότε εκεί πέρα προφανώς θα γίνει ένα έλεγχο. Εγκληματική οργάνωση. Ναι, στο θέμα. Ενώ όμως δεν συνδέεται. Για τη διαχείριση του χρήματος. Κυρίως ξέρετε, όπου υπάρχει κοινωνική παροχή περισσότερο, είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά η κοινωνική παροχή. Είπατε την Κιβωτόλογο χάρη. Να μην γινόντουσαν πράγματα ενδεχομένως σε βάρος των ατόμων που άλλα, ήταν. Εκεί υπήρχε διοικητικό συμβούλιο. Εκεί λοιπόν για μένα είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα στο θέμα το οικονομικό, οπωσδήποτε πρέπει να ελεγχθεί, αλλά το αν έγινε γρήγορα, έγινε αργότερα, είναι θέμα τώρα των καταγγελών. Αν υπάρχει μια δομή η οποία διαχειρίζεται χρήματα τα οποία σχετίζονται έτσι με μια φιλανθρωπική κίνηση, ενδεχομένως πρέπει να δούμε ρυθμίσεις οι οποίες θα κάνουν τους ελέγχους προληπτικούς και όχι κατασταλτικούς. Δηλαδή να ξέρουμε εκ των προτέρων. Δεν ξέρω δηλαδή σε μια τέτοια δομή τι νόημα έχει το τραπεζικό απόρριτο, για παράδειγμα. Τραπεζικό απόρριτο βεβαίως να έχουν ιδιώτες, να έχουν επιχειρήσεις για την εμπορική του πολιτική. Αλλά εκεί. Νομίζω ότι η προϋπόθεση είναι η απόλυτη διαφάνεια εκ των προτέρων. Όχι να έρχεται κατασταλτικά. Για να πούμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματα. Ο Σάββας έχει μυαλό. Λέει: εγώ από το πρωί θα πηγαίνω, έρχομαι στην Αττική Οδό, μπας και βγάλω 2.000. Δηλαδή για το αποκλεισμό. Καταλάβατε. Αυτό που γίνεται πριν δύο χρόνια. Θα καθυστερήσει να τα πάρει, να το πει. Ακόμα και αν καταφέρει να αποκλειστεί. Το σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να είναι έτοιμη η κρατική μηχανή συνολικά και ειδικά πλέον έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα φαινόμενα όταν θα έρθουν. Οπότε πρέπει προληπτικά. Γιατί και με τον Ντάνιελ η δικαιολογία ήταν δεν μας είχαν ενημερώσει. Με το χιονιά θυμάμαι πάλι το ίδιο έχει ακουστεί. Δηλαδή τα είχαμε βάλει με τους αρνιακούς. Αντιστοίχως όμως να δούμε και πόσο καλύτερα συγκριτικά με το παρελθόν λειτουργεί το κομμάτι το καλοκαίρι με την έγκυρη προειδοποίηση και εκένωση. Άρα κανείς δεν λέει ότι όλα γίνονται τέλεια. Πάντως το τελευταίο και καλύτερα είναι, να σας πω, καλύτερα είναι το προλαμβάν. Πικρά τώρα, εγώ, να σας πω κάτι. Αν θεωρούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και η απόκριση των μηχανισμών, ειδικά τα καλοκαίρια με τις φωτιές, εντάξει, δεν ότι, το θέμα των εκενώσεων, είπα, κύριε Παπαστάκουρα. Για το προηγούμενο μιλάω. Για το θέμα των εκενώσεων, όμως, αυτό το οποίο γίνει με το 112 είναι... Μα κύριε Πλεύρη μου, με συγχωρείτε τώρα. Αυτό που λέτε για το χιονιά, εγώ θα σας πω και αυτό. Πριν δύο χρόνια είχαμε την Αττική Οδό και θυμάμαι πέρυσι, που τύχαινε να ήμουν και Υπουργός Υγείας, υπήρχε πολύ έντονα προληπτικά μέτρα είχαν πάρθει, με αποτέλεσμα ούτε κλείσιμο νοσοκομείο να γίνει, να λειτουργήσει κάτι που ήταν εκεί. Είχαμε κατηγορηθεί ότι δεν θα ερχόταν το φαινόμενο τόσο έντονα και παρόλα αυτά είχαμε πάρει μέτρα. Εδώ τους αγρότες, οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους. Πριν από λίγο τα λέγαμε μαζί τους. Οι άνθρωποι βάζουν μια σειρά από ζητήματα που δεν μπορεί και κανένας να τα παράλογα εδώ που τα λέμε.
Λένε οι αποζημιώσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους Θεσσαλούς, για τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου, να δοθούν πολύ πιο γρήγορα. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε εδώ, να προειδοποιούν οι αγρότες ότι θα κλείσουν τις εθνικές, για να αποφασίσει η κυβέρνηση να συσκεφτεί για το αν θα δώσει τα λεφτά νωρίτερα. Όχι. Και συμπληρωματικά, για να έχετε μια και μειωμένες. Και μειωμένες. Διαμαρτύρονται 35% κάτω οι αποζημιώσεις. Διαμαρτύρονται επίσης γι' αυτό το οποίο ακούστηκε, ότι παρασύρονται από την αριστερά. Και λέει, εγώ νεοδημοκράτης είμαι. Είχαμε βγάλει τον κύριο Σιδερόπουλο, λέει, εγώ νεοδημοκράτης είμαι. Μη μου λένε, δεν είμαι πρόβατο, λέει. Εγώ διαμαρτύρομαι γιατί όντως υπάρχει καθυστέρηση στο να πάρω την αποζημίωσή μου. Κύριε Παπαδάκη, πρώτα απ' όλα, οι κινητοποιήσεις γίνονται όταν υπάρχουν αιτήματα. Οπότε εγώ δεν θα μπω ποτέ στο κομμάτι και πιστεύω ειδικά και στους αγρότες, επειδή τυχαίνει και η οικογένειά μου από τη μητέρα μου, είμαστε από τη Θεσσαλία και γνωρίζουμε και την καταστροφή την οποία έγινε. Πάμε τώρα σε ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Εκτός από θεσμικά μέτρα τα οποία έκανε όλο αυτό το διάστημα με μείωση φόρων, μείωση ΦΠΑ, από τις λίγες κατηγορίες που μειώθηκε το ΦΠΑ ήταν και οι ζωοτροφές και τα αγροτικά μηχανήματα. Στο κομμάτι των αποζημιώσεων που λέτε, ήδη έχει δοθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τον Ιούνιο τους είπαν θα πάρει το τελικό. Θα ολοκληρωθεί, αλλά προσέξτε, για τις διαδικασίες αποζημιώσεων, όπως γνωρίζουμε, σε ένα φαινόμενο το οποίο έγινε Σεπτέμβριο. Ήδη δόθηκε μεγάλο κομμάτι των αποζημιώσεων, δεν έχει δοθεί το σύνολο. Υπάρχουν και σας άκουσα πολλές φορές αυτή τη στιγμή και κτήματα που βρίσκονται κάτω από το νερό. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή φανταστείτε έχουν χάσει τη χρονιά όπως έρχεται και ενδεχομένως και επόμενες χρονιές. Μπορεί μέχρι βάθος πενταετίας μπορεί να έχουν χάσει κάποια κτήματα, κάποια άλλα καλλιεργούνται από τώρα. Και αυτό άρα οι αποζημιώσεις δεν ενδιαφέρει μόνο αυτούς κατά κύριο λόγο αυτούς αλλά και εμάς. Τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Αυτομάτως, γιατί η Θεσσαλία είναι βραχίωνα της αγροτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια καταστροφή. Είναι άρα μια δεν θα έπρεπε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Έχουν καταβολή. Οι αποζημιώσεις να συζητάμε ότι μέσα στο τρίμηνο, τετράμινο έχει δοθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Να πάμε και στους υπόλοιπους όμως, γιατί σας έχουμε πάρει μονότερμα. Για να ακουστούν και οι απόψεις και των άλλων. Το Σεπτέμβριο θα απέχουν 10 μήνες. Ναι, θέλω να σας πω, οι αποζημιώσεις, προσέξτε, έχουν στάδια. Έχουν τα στάδια, τα πρώτα, τα άμεσα, τα οποία δίνονται και μετά. Η ζωή δεν έχει στάδια, μια... όμως λένε αυτοί. Προφανώς. Έχουν δίκιο. Τα αντιλαμβάνομαι. Κύριε Παπά. Και είναι και το μοναδικό τους κεφάλαιο αυτό. Νομίζω ότι το ζήτημα δεν μπορούμε να το συζητάμε σαν να είναι μία από τις προηγούμενες χρονιές. Η Θεσσαλία έχει υποστεί μία ανυπολόγιστη καταστροφή. Βεβαίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά κυρίως στην κτηνοτροφία. Όπου έχει χαθεί μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή έχουν. Ψοφήσει ζωντανά, έχουν πεθάνει, έχουν χαθεί. Αντικατάσταση. Προϋπήρχε η αδυναμία του να τα θρέψουν και πρέπει να γίνουν πάρα πολύ δραστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες να αφορούν και τη μείωση του κόστους και διακρατικές συμφωνίες για να μπορούμε να παίρνουμε φτηνότερες προμήθειες και βεβαίως μεγάλες παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο και τα καύσιμα. Και κυρίως να δούμε το ζήτημα των αποζημιώσεων υπό τη συνθήκη μιας τεράστιας κρίσης η οποία σημαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το βλέπουμε και νομίζω είναι δικαιολογημένη και η αναστάτωση των αγροτών. Για να πάμε είναι δικαιολογημένα και, λίγο... και τα μπλόκα, αν κλείσουν τους δρόμους, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη και σας. Και το κλείσιμο της εθνικής, ας πούμε. Εντάξει, όμως ξέρετε τώρα αυτό το μόνιμο μοτίβο. Γιατί και εσείς είχατε αντιδράσει. Εκεί που συζητάμε για την ουσία του προβλήματος, να μετατοπίζεται η συζήτηση στον τρόπο των κινητοποιήσεων. Επιτρέψτε είναι μου ένα υπαρκτό σενάριο. Επιτρέψτε μου όμως να μην συμβάλλω. Διότι θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Θα πω και στους αγρότες και στους φοιτητές που ξεσηκώνονται και το κάθε κίνημα είναι πετυχημένο όταν μπορεί να φτιάχνει συμμαχίες. Όταν πείθει ότι αγωνίζεται για το καλό όλων οι φοιτητές μας. Επειδή το είπατε, οι καταλήψεις μας, οι φοιτητές μας αυτό τον καιρό μας κάνουν περίφημους. Περνάμε από τον θέμα. Διότι στέλνουν ένα μήνυμα και ότι έδιναν ανθρώπους στην ομική. Σε αυτή τη ζωή. Ότι πήγαν κουκουλοφόροι, σας κάνει περίφημα. Καλά, καλά, αφήστε το. Το να κλείνεται δημόσιος χώρος και να χάνονται εξεταστικές με σχόλια δεν κάνει κανένα περίφημα. Μεγαλώσαμε με αυτά, κύριε Πρέσβη. Μικρές μειοψηφίες δεν μπορούν να διαλύουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μικρές μειοψηφίες. Όσοι περάσαμε από ελληνικό πανεπιστήμιο, θυμόμαστε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι κόντρα στη βούληση των φοιτητών να κλείνουν τις σχολές. Λοιπόν, να χάνονται εξεταστικές. Λοιπόν, αυτά τελειώνουν. Με αυτού του τύπου τα επιχειρήματα είχαμε και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Μεγαλώσει όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πειράζει. Κύριε Χριστίδη, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι αυτόν τον καιρό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πέρα βλέπετε έτοιμο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού να κατεσυκοφαντήσει τα παιδιά τα οποία βγαίνουν στον δρόμο για να στείλουν ένα μήνυμα. Ότι σε αυτή τη ζωή δεν αγοράζονται όλα. Οι καταληψίες είναι όλοι παιδιά.
Μοιράζονται όλα. Ναι, βέβαια, κυρία Αναστασοπούλου. Ναι, κυρία Αναστασοπούλου. Έχετε άλλες τι είναι εγκληματικά στοιχεία, δεν κατάλαβα. Και εγώ σας ρωτάω, λοιπόν. Και εγώ σας ρωτάω. Εγώ ακούω αυτά που λένε άλλοι φοιτητές. Υπάρχουν κάποιοι. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Αντί να συζητήσουμε. Που κάνουν φοιτητές. Βλέπετε τι τέτοιες είναι. Εγώ αναγνωρίζω εκεί πέρα άτομα που μπορεί να είναι και μεγαλύτερα μου. Να φτάνουν τα 50. Ωραία. Εγώ λέω να μας πείτε γιατί έχει περικοπεί ο προϋπολογισμός του Πολυτεχνείου κατά 64%. Δεν έχει περικοπεί ο προϋπολογισμός. Στηρίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο και χρήματα περισσότερο. Λέτε ψέματα ή εσείς ή σύγκλητος. Και δίνονται και χρήματα για την παιδεία. Λέτε ψέματα. Και κάποια στιγμή και οι Βρετανικές αρχές πρέπει να καταλάβουν ότι όταν καταλαμβάνεται ο χώρος θα πρέπει να ζητάνε τη συνδρομή της πολιτείας, δηλαδή της αστυνομίας, για να παραδίδεται το πανεπιστήμιο στους σπουδαστές. Βεβαίως και είναι. Δεν αλλάζει αξία. Θα κλείνει τη σχολή. Δεν αγοράζονται τα πτυχία. Αυτό το μήνυμα στάνουν τα παιδιά και δεν σας αρέσει. Ας την αστυνομία τώρα. Θυμίζει σύνθημα της περίοδου του Πασόκ. Ξέρετε ποιο ήταν το σύνθημα. Εργάτες, αγρότες, φοιτητές. Τώρα εργάτες δεν έχουμε, έχουμε αγρότες όμως, έχουμε και φοιτητές. Ένα-ένα. Ναι. Πάμε στους αγρότες και μετά να μας πείτε και για το ξεσηκωμό στα πανεπιστήμια. Και αν αυτός είναι καθοδηγούμενος ή όχι. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, πρώτα απ' όλα να πω ότι οι αγρότες δικαιολογημένα διαμαρτύρονται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι ενώ οι τιμές στα ράφια έχουν πάρει τα ύψη και τα προϊόντα τους έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, οι ίδιοι δεν έχουν κανένα περιθώριο κέρδους. Ίσα-ίσα συμπιέζονται μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, χρόνο το χρόνο. Και αυτό τι είναι άργησε ένα, εδώ, ένα τεράστιο όλο το πλαίσιο, το πολιτικό υποστήριξη, κυρία Αναστασοπούλου. Λέτε μόνο για τους Θεσσαλούς συνολικά. Όχι, συνολικά μιλά. Μάλιστα. Για τη Θεσσαλία αυτό το οποίο συμβαίνει πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει τη Θεσσαλία με έναν τρόπο ο οποίος είναι απρόσωπος και επιτρέψτε μου να πω πολιτικά άντικος. Στη Θεσσαλία έχουμε μια πλήρη καταστροφή. Από το Μουζάκι, στο οποίο πήγα πριν από λίγες εβδομάδες, μέχρι οποιοδήποτε άλλο χωριό πάμε, μέχρι τη λίμνη Κάρλα, υπάρχει πλήρης καταστροφή. Έχουμε εσωτερική μετανάστευση. Άνθρωποι δεν έχουν προοπτική να ζήσουν και φεύγουν να πάνε σε άλλες περιοχές. Και εμείς εδώ συζητάμε ότι εντάξει θα πάρουν τις αποζημιώσεις τον Ιούνιο. Τα βασικά ζητήματα εδώ είναι ότι υπάρχουν σπίτια ολόκληρα, τα οποία το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουν πάρει είναι η αποζημίωση των. Πάντως δεν έχουμε και παράδοση ως χώρα ότι η αποζημίωση. Αυτό δεν σημαίνει, ότι η μέσα σε εισαγωγικά επιτελική. Η μεταρρυθμιστική κυβέρνηση θα έπρεπε να επαναλάβει ενδεχομένως λάθη του παρελθόντος. Βέβαια, είναι και το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής που έθεσαν. Η κοινή αγροτική γιατί θα πολιτική. Έχουμε μειωμένη παραγωγή τόσο στην γεωργική εκμετάλλευση όσο και στο ζωικό βασίλειο. Τι συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης. Έρχεται να συζητηθεί ένα θέμα με όρους μόνο επικοινωνιακούς, όχι ουσιαστικούς. Και τι κάνουμε τώρα εδώ, τα φορτώνουμε όλα στους αγρότες οι οποίοι ενδέχεται να κινητοποιηθούν. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι. Ότι αν εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μια χώρα η οποία είναι περήφανη για τον πρωτογενή της τομέα και στο κομμάτι το αγροτικό και στο κομμάτι το κτηνοτροφικό, πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική την οποία θα υπερασπιστούμε και στην Ελλάδα, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, να έχουν τεράστια κόστη πάντως, πάντα, με το όταν ρεύμα. Είχαμε κινητοποιήσει, συγγνώμη σας διακόπτω, όταν είχαμε κινητοποιήσει και επί των ημερών του Πασόκ, θυμόσαστε, είχαμε επεισόδια. Μα δεν αμφιβάλλει κανένας. Δηλαδή πάλι ότι ήταν ένα δίκο οι αγρότες. Κύριε πάλι Παπαδάκη, ήταν καθοδηγούμενοι εγώ, οι αγρότες. Είτε, τότε, θυμόσαστε. Ναι, εγώ είτε αφορά το ζήτημα των αγροτών, είτε των καταλήψεων, είτε το ζήτημα το οποίο αφορά όλη την κουβέντα την οποία κάνουμε, καταλαβαίνω που θα μετατοπιστεί η συζήτηση σε ένα ζήτημα μικρό. Να δούμε το μεγάλο όμως. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις παραγωγές τους, άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν στην άκρη τα χωράφια τους και αυτό είναι το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Όπως μεγάλο θέμα είναι η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έφερε την πανεπιστημιακή αστυνομία ως τη μεγάλη μεταρρύθμιση αντιμετώπισης της βίας στα πανεπιστήμια. Την πληρώνουμε, κύριε Παπαδάκη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. 84.000 ευρώ κόστησε ο εξοπλισμός, 84.000 ευρώ κόστησε, πώς να πω, η εκπαίδευση, 840.000 ευρώ κόστησε ο εξοπλισμός. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είπε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο ότι είναι ένα ανεφάρμοστο μέτρο. Λοιπόν, και ότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει, λέει, ότι δεν πρόκειται εντάξει, να λειτουργήσει. Ας κάνει την αυτοκριτική του ο κύριος Γεωργιάδης ή ας τα πει στους αρμόδιους που τα αποφάσισαν. Είναι ένα θέμα να το γιατί λοιπόν, κοιτάξτε. Δύο θέματα. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση διαρκώς να έρχεται πρώτων ευθυνών της και καλά κάνει. Κυρία Αναστασοπούλου, εδώ λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ουραγός.
Πάμε στην επένδυση στην παιδεία και την έρευνα μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση μια κυβέρνηση. Λοιπόν, για να μην λέμε ουραγός. Αυτό με την πανεπιστημιακή αστυνομία εξελίσσεται σε φιάσκο, κύριε. Εξελίχθηκε σε φιάσκο. Θα έρθω και στην πανεπιστημιακή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στα τμήματα. Πρώτα απ' όλα, από το 2019, 50% αύξηση στη χρηματοδότηση. 1 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, 700 εκατομμύρια στις εστίες είναι τα περισσότερα χρήματα τα οποία δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο. Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο ήταν μια σειρά από μέτρα που δεν πρέπει να τα αποτιμούμε, τα οποία καταψηφίστηκαν στο σύνολό του από την τότε αντιπολίτευση, όχι συνολικά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από όλους άλλους. Κάνατε σημαία την πανεπιστημιακή. Την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η την κατάργηση του ασύλου. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, για να μην νομίζουν κάποιος ότι πετυχαίνονται λεφτά, αυτός ο κόσμος βρίσκεται στα τμήματα. Γιατί δεν πέτυχε πανεπιστήμιο. Κατά την άποψή μου, μπορεί να λειτουργήσει. Χρειαζόταν το χρόνο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και κάποια στιγμή εμείς. Το έχουμε ως θέση ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι ξεχωριστός χώρος. Και κύριε Αναστασοπούλου, κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό, επειδή λέμε για αγρότες και φοιτητές. Δεν εννοείται μπορεί να λειτουργήσει και χρειαζόταν χρόνο. Εσείς είστε κυβέρνηση, κύριε Πλεύρη. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμόσει. Και γιατί δεν εφαρμόστηκε. Σας λέω από εκεί και πέρα, προφανέστατα δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Αλλά εγώ σας λέω ότι πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν είμαι της άποψης που υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και παντού έχει την ευθύνη τη Βρετανική. Κύριε Χριστίδη, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει εικόνα ότι φοιτητές, πείτε μου, ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο που το κλείνουν φοιτητές και δεν πάει η αστυνομία να τους βγάλει έξω. Εσείς τι κάνετε λοιπόν, κύριε Πλευρή? Αφού εσείς είστε εναντίον του να μπαίνει μέσα η αστυνομία. Ο πόνος σας έπιασε τώρα. Να ολοκληρώσουμε την εκκλησία. Εσείς είστε υπέρ του να μπαίνει μέσα η αστυνομία. Προφανώς η ελληνική αστυνομία πρέπει να μπαίνει οπουδήποτε διαπράτεται έγκλημα. Και όταν έχουμε κατάληψη σχολής, οι Βρετανικές αρχές, εάν δεν ζητούν τη συνδρομή της αστυνομίας, παρανομούν σε βάρος της δημόσιας περιουσίας. Για τους αγρότες μια κουβέντα. Οι αγρότες, αυτό ισχύει και για τους φοιτητές. Οι κινητοποιήσεις μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Στις δημοκρατίες οι κινητοποιήσεις δεν ταλαιπωρούν τον άλλον κόσμο. Ούτε πανεπιστήμια κλείνουν, ούτε δρόμοι κλείνουν. Υπάρχουν άλλες βασικά οικονομικά και γενικά προβλήματα. Θέλω δύο λεπτά στο τέλος. Τα βασικά οικονομικά και γενικά προβλήματα. Δύο είναι πολλά. Η δεξιά θέλει να τα παρουσιάζει ως ζητήματα ασφάλειας. Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε 20 στην έρευνα και καινοτομία. Μόνο 4% του Ταμείου Ανάκαμψης πάει εκεί. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να λειτουργεί με 65% μειωμένο προϋπολογισμό. Τα νούμερα σας τα δώσα. Και ο κύριος Πλεύρης εδώ μας λέει ότι υπάρχει ζήτημα τάξης και ασφάλειας. Ας κρίνουν οι καθηγητές, οι φοιτητές, οι οικογένειές τους, εάν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Κύριε Χριστίδη. Λοιπόν, για όλα όσα συζητάμε υπάρχουν νόμοι στη χώρα. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόζει τους νόμους είναι κάτι το οποίο πρέπει να απολογηθεί στους δικούς της ψηφοφόρους και σε αυτούς τους οποίους υποσχέθηκε αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι δεν πρέπει τα φώτα της δημοσιότητας να φύγουν από το πραγματικό πρόβλημα. Και αφορά την πρωτογενή παραγωγή, αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αφορά τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δούμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, επειδή θέλει να κρύψει τα ζητήματα σκροκέρδειας και ακρίβειας, επιχειρεί να δημιουργεί μικροεντάσεις για να καλύπτει τα πράγματα. Αυτά τα έκανε την πρώτη περίοδο. Δεν μπορεί να καλυφθούν τα πυροτεχνήματα. Αν θέλουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας, λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε η μόνη χώρα στην Ιφίλιο που δεν έχει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη πριν. Πώς γίνεται ένας υπουργός της κυβέρνησης να κάνει λόγο για ένα νομοσχέδιο που φέρνει η ίδια η κυβέρνησή του? Για τον Μάκη τον Πολύ. Για τον κύριο Πλεύρη. Έλεγα και εγώ δεν θα. Να το χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό και να παραμείνει στην κυβέρνηση. Το έχετε ξαναδεί αυτό πουθενά? Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό εγώ μπορώ να σας πω, αν θέλετε, γιατί εγώ μπορώ να σας σχολιάσω. Δηλαδή, αν βάλουμε ένσταση αντισυνταγματικότητα, θα εγγερθεί και ο κύριος Βορύδη. Άμα βάλετε εσείς ένσταση αντισυνταγματικότητα, κύριε Παπά, θα την θεωρήσω μεγάλη πρόοδο. Είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο το οποίο εσείς έχετε πει ότι θα καταψηφίσετε, κύριε Πλεύρη? Εγώ αυτό το πω. Θα καταψηφίσετε ή θα απέχετε? Επειδή θέλετε όλες τις ειδήσεις, εμένα είναι σαφής η θέση μου. Μην ανησυχείτε και δεν θα εκπλαγείτε. Δεν θα εκπλαγείτε. Δεν θα εκπλαγείτε, θα τα δείτε όλα με το νομοσχέδιο. Διαφώνω. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή και έχω επιχειρηματολογήσει. Και μάλιστα θα κάνω επιχειρηματολογία και πάνω στις διατάξεις που τις έχουμε τώρα με τους αρμόδιους υπουργούς. Αντισυνταγματικό είναι, πράγματα κατά τη γνώμη σας. Εμένα η δική μου θέση είναι εξής, ότι το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος που προστατεύει την οικογένεια ως θεμέλιο του έθνους σε συνδυασμό με το γάμο και τη μητρότητα προστατεύει προφανέστατα τον γάμο όπως τον γνωρίζαμε ως σήμερα, δηλαδή τον γάμο των ετεροφύλων.
Από εκεί και πέρα όμως, όταν το Σύνταγμα προστατεύει κάτι, δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει μια άλλη ρύθμιση, αυτή είναι αντισυνταγματική. Απλώς ο γάμος ομοφύλων. Μισό λεπτό. Όχι, δεν διαφωνώ, γιατί ο κύριος Βορύς θα σας πω τι είπε. Ο γάμος ομοφύλων δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα. Αυτό το οποίο λέει ο Μάκης Βορύδης είναι ότι θα πρέπει ο ορισμός να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συνδυάζεται με αυτού του συντάγματος, γιατί αν συνδυάζεται με αυτού του συντάγματος που προστατεύει μόνο την ετερόφιλη οικογένεια, μπορεί να υπάρξει θέμα. Μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση όταν ουσιαστικά λέει ότι ο πρωθυπουργός του εντός εισαγωγικών φέρνει ένα νομοσχέδιο αντισυνταγματικό. Και μην μας πείτε το είχε πει πριν. Εγώ θα σας πω κάτι. Το ποιος μένει στην κυβέρνηση το κανονίζει. Ο εκπρόσωπος είναι οξύμορο ότι δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση. Εγώ κύριε Παπαδάκη θέλω να είμαι σαφής. Πιστεύω ότι αυτά τα θέτει όλα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ελεύθερα και οι βουλευτές και οι υπουργοί. Συμφωνώ μαζί σας ότι αν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκ της φύσεώς του ήταν τέτοια, θα μπορούσε να θέσει θέμα ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο Υπουργός Επικρατείας. Τα θέτει όμως, κυρία, να σας πω. Για υπουργό ισχύει αυτό. Τα θέτει όμως ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα εσείς να πει. Εσείς πολιτικά τη βρίσκετε. Μα μου λέτε πολιτικά. Με ευθύνη το κοινοβουλευτικό όταν έργο. Όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει βάλει τους κανόνες. Ο Υπουργός Επικρατείας Βορύδης θεωρεί αντισυνταγματικό ένα νόμο που θα εισηγηθεί. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ λογικό ο Πρωθυπουργός σε οποιονδήποτε. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε μια φράση. Εγώ θεωρώ. Αυτό είναι. Ο Υπουργός Επικρατείας Α θεωρεί αντισυνταγματικό αυτό που θα προτείνει ο. Η διαφορά μας, κύριε Αναστασοπούλο, για να το λήξουμε. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει κομμάτι και πειθαρχεί το παίρνει πίσω. Το ΠΑΣΟΚ, κάνατε ένα μασάζ, ακούω 10-12 άτομα, είστε προοδευτικοί ότι διαφωνούν, κύριε Χριστίδη. Εσείς τι θέλετε να σκάνετε. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε με ειλικρίνεια ο Πρωθυπουργός λέει ελευθερία. Αυτό που δεν μπορούν να πουν τα άλλα κόμματα γιατί φοβούνται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Που και να ξέρετε, και καλημέρα, κοινοβουλευτικά καλημέρα. Και κυβερνητικά θα είμαστε και πιο δυνατοί. Να γιατί ακριβώς εμείς τα δύσκολα χάσαμε μπορούμε να τα συζητάμε. Το καλύτερο, λοιπόν. Το ότι ο κύριος Πλεύρης καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και αυτοί προοδευτισμένοι. Εγώ πάντως αυτά που έχει πει ο κύριος, Παρασκευαϊδης δεν νομίζω να τα έχω πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τελείωνε την κουβέντα. Έχουμε ρυθμό. Κάτσε ρε Γιώργο. Έχουμε ρυθμό. Τι ρε μία, αφού έχει περάσει ο χρόνος. Έχουμε ρυθμό 949.